Με τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο συναντήθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι Πριτάνης και τα μέλη των συμβουλίων των ΑΕΗ με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος στην ερμηνεία του νόμου πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Η συνάντηση κρίθηκε απαραίτητη από τον Υπουργό εν ώψη και των εκλογών για την ανάδειξη νέων Πριτάνων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον Μάιο. Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Ρέμελης, τον οποίο και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη. Καλησπέρα σας. Προσπαθώ να αντιληφθώ λίγο την κίνηση του Υπουργείου, εάν κατάλαβε και ο ίδιος ο Υπουργός ότι η ένταση η οποία και υπάρχει πλέον εντός των πανεπιστημίων είναι ικανή πραγματικά να τα διαλύσει και όλα. Εννοείται αν η ένταση είναι ικανή, αν είναι δυνατόν να αποτραπεί η ένταση. Να αποτραπεί η ένταση, ευελπιστούμε, δεν ξέρω. Καταρχήν εσείς θα μου πείτε αν τα κατάφερε να αποτραπεί η ένταση ή όχι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι έργο ενός ανδρός και δεν μπορεί να είναι έργο μιας συνάντησης. Οι αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν θεωρώ ότι είναι αρκετά βαθιές και απ' την άλλη αυτές οι αντιθέσεις ενισχύονται από τις ασάφειες του νόμου και από το γεγονός ότι αυτός ο νόμος πραγματικά, πιστέψτε με, το έχω τονίσει επανειλημμένα, δεν διαβάζεται. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί από τους καλύτερους νομικούς. Συνεπώς νομίζω ότι ανοίγει ένα πεδίο για αυτούς οι οποίοι ωρεύονται αντιθέσεις και διαφωνίες και έρηδες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε απρόοπτες εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο. Και παράλληλα θεωρώ ότι αν αυτή η κατάσταση δεν αλλάξει, έχω πει πριν από 2 χρόνια ότι βαδίζουμε για κατεδάφιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Δεν θα ήθελα να καταλογίσω ευθύνη, νομίζω ότι είναι μία σύνθεση παραγόντων και λόγων από τη μία προθέσεις που ανάγονται ίσως στο παρελθόν, ίσως δεν έχουν σχέση με τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, και από την άλλη ανικανότητα. Ανικανότητα να συνταχθεί ένας νόμος σε μία απλή ελληνική νομική γλώσσα. Οι ασάφειες αυτές, τι ακριβώς αφήνουν? Σε τι αφήνουν εκτεθειμένα τα πανεπιστήμια, αλλά και τους Πριτάνης τους ίδιους? Να πούμε λοιπόν ότι ήσασταν καλεσμένοι εσείς για αυτή τη συνάντηση, αλλά ήταν και οι πρόεδροι των συμβουλίων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, αν δεν κάνω λάθος, απήχαν. Απουσίαζαν. Οι πρόεδροι. Πολλοί από αυτούς απουσίαζαν, από όσο γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι από όλα τα πανεπιστήμια υπήρχε κάποιος εκπρόσωπος. Έστω ο αντιπρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος. Δεν τους γνωρίζω όλους, νομίζω όμως δεν υπήρχε πανεπιστήμιο χωρίς. Τι ακριβώς λοιπόν σημαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια με τα συμβούλια και με την διαχείρισή τους? Κοιτάξτε, από τη μία έχουμε το γεγονός ότι πρόκειται για ένα νέο θεσμό, χωρίς ξεκαθαρισμένο ρόλο. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν αυτές οι ασάφειες που προανέφερα στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν εντάσεις βρίσκουν ένα ευεπίφορο έδαφος, ένα πεδίο δόξης λαμπρό, και εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και φτάνουμε σε καταστάσεις ακραίες ερμηνείας του νόμου, καταχρηστικών εφαρμογών. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο ακούστηκε κατά κόρον σήμερα είναι ότι κόπηκε η μοναδική υποψήφια Κοσμήτωρας για την φιλοσοφική, αν θυμάμαι καλά, σχολή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποψήφιος χωρίς κανένα κριτήριο, ή μάλλον το κριτήριο ήταν ότι είχε διαφωνήσει με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. Νομίζω ότι τέτοιου είδους αυθαιρεσίες οξύνουν τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν και πραγματικά πιστεύω ότι αυτός ο νόμος, αν δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ο Υπουργός φάνηκε ότι έχει τη διάθεση να προχωρήσει το ζήτημα των αλλαγών και να τον αποσαφηνίσει το συγκεκριμένο νόμο. Κοιτάξτε, υποχρέωση του Υπουργού δεν είναι αυτή. Ούτε στον Υπουργό μπορούμε να καταλογίζουμε, διότι δεν είναι αυτός ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης είναι η Βουλή. Αυτοί οι οποίοι έφεραν μία μεταρρύθμιση στη χώρα πρέπει κάποτε να απαντήσουν στα ουσιαστικά επιχειρήματα τα οποία καταλογίζει κανείς σε αυτό το νόμο. Και δεν εννοώ τα επιχειρήματα ουσίας. Εννοώ τα επιχειρήματα τυπικά, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να σας πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν 2 διατάξεις στον ίδιο νόμο, οι οποίες λένε τα αντίθετα πράγματα. Άρθρο 9 και άρθρο 19. Αυτό στη νομική επιστήμη, ξέρετε, επειδή τυχαίνει να είμαι και νομικός, δεν αντιμετωπίζεται. Δεν προβλέπεται πουθενά τρόπος ερμηνείας ενός νόμου που έχει αντιφατικές διατάξεις.
Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρω. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχουν όμως και πανεπιστήμια τα οποία όχι μόνο έχουν σχέση καλής γειτονίας, όπως είναι ο Υπουργός, εγώ θα έλεγα δεν είναι θέμα γειτονίας, είναι θέμα συγκατοίκησης. Δεν είναι μόνο τα πράγματα στα συμβούλια δύσκολα, είναι και για τους Πριτάνιους. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει φορτώσει τα πάντα σε ένα πρόσωπο. Το Πανεπιστήμιο δυστυχώς από άψη ουσιαστικών αρμοδιοτήτων πριτανοκρατείται. Είναι ένα πριτανοκεντρικό πανεπιστήμιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα κανείς χωρίς συμβατικές βοήθειες να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο ρόλο δύσκολο. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ και το Μάιο αναμένουμε τις εκλογές. Υπήρχαν και κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει και με τις εκλογές των Πριτάνεων. Και φυσικά αναμένουμε και τη δική σας επιστροφή για να μας πείτε και περισσότερα για αυτά τα ζητήματα, κύριε Πριτάνη. Πολύ ευχαρίστω. Σας ευχαριστούμε θερμά πάντως για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Άρθρο με αφορμή τις τελευταίες εξέλιξεις στο παγκόσμιο στερέωμα αλλά και την είσοδο των πιστών στην περίοδο της 40ης εξέδωσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος. Μέσα στη δημόσια τοποθέτησή του, ο Σεβασμιότατος τονίζει μεταξύ άλλων πως ο ελλαδικός ελληνισμός δεν αντιλαμβάνεται την εθνική του 40η, η οποία μάλιστα φαίνεται πως θα διαρκέσει και επιλέγει να βλέπει τη γυμνή αλήθεια που δεν αντέχει χορεύοντας με μάσκα. Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται και στις εξέλιξεις στη Ρωσία αλλά και στις εσωτερικές διεργασίες που βιώνει η Ορθοδοξία, προσπάθεια την οποία χαρακτηρίζει κρίσιμη για το αύριο της πίστεως.